Σαββόπουλε, την Δευτέρα είχαμε τα πρώτα κρούσματα στις σχολικές μονάδες της πόλης της Καστοριάς και την αμέσως επόμενη μέρα, δηλαδή την Τρίτη, ξεκίνησαν και οι καταλήψεις. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχαμε κάποια κρούσματα και σύμφωνα με το πρωτόκολλο το οποίο έχει, πρέπει να ακολουθηθεί από πλευράς του ΕΟΔΗ, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όσον αφορά το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτού του είδους περιπτώσεις. Η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, μετά από έγγραφο που έγινε από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμφώνησε ώστε τα τμήματα τα οποία είχαμε περιπτώσεις κρουσμάτων να κλείσουν για δύο εβδομάδες, δύο τμήματα του πρώτου λυκείου και ένα τμήμα του δευτέρου λυκείου. Και όπως βλέπουμε, αυτό συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα. Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι ως Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, πιστεύω ότι είμαστε σε ένα έτσι πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Είναι από 2 ως 3 ανά 2 ανά 3 μέρες, δηλαδή είναι αριθμός ο οποίος με το γενικό πλαίσιο που βλέπουμε ότι έχει μεγάλη αυξητική τάση με τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Το τρίτυχο έτσι για την καλύτερη αντιμετώπιση, επαναλαμβάνω, είναι το καθημερινό και πολύ τακτικό πλήσιμο των χεριών, η χρησιμοποίηση της μάσκας σε χώρους στους οποίους επιβάλλεται να τη φοράμε και από εκεί και πέρα ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και συμπεριφερόμαστε καθημερινά. Τώρα για τις καταλήψεις οι οποίες έχουν γίνει από χθες που ξεκινήσανε από κάποια σχολεία, καταλαβαίνω ότι αρκετά από τα αιτήματα των μαθητών είναι δίκαια. Πιστεύω ότι το βλέπει και το προσπαθεί να το λύσει από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία πάλι με τους υπεύθυνους για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται. Φαντάζομαι πως είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται καθημερινά και κάθε μέρα βλέπουμε και διαφορετικά πράγματα όσον αφορά τις οδηγίες οι οποίες παίρνονται από κάτω κεντρικά. Θα δούμε. Είναι κάτι που αφορά το Υπουργείο Παιδείας. Το να ζητείτε να υπάρχει ασφαλέστερος έτσι και μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τάξη είναι ένα δίκαιο αίτημα καταρχήν, αλλά το να μπορέσει να το λύσει η πολιτεία όπου υπάρχουν διδακτικοί χώροι. Είναι αρκετά θέματα δηλαδή και αυτό που ζητάνε. Ότι ταυτόχρονα μην γίνονται διαλύματα για να μην υπάρχει συνωστισμός. Τώρα ξεκίνησαν τα σχολεία, έχει 2-3 μέρες. Πιστεύω ότι είναι ευέλικτο το Υπουργείο, προσαρμόζεται με τα καινούργια δεδομένα. Βλέπουμε ότι και ένας μεγάλος αριθμός σχολικών τμήματων ανά την ημέρα συνεχίζουν να κλείνουν. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλά όσον αφορά τον αριθμό κρουσμάτων και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτόν τον αριθμό να ακούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ για να μην έχουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε τον Μάρτιο. Κύριε Σαββόπουλε, στις αρχές της Άνοιξης, το Μάρτιο, είχαμε πιαστεί εξαπίνης, θα λέγαμε, όσον αφορά τον κορονοϊό. Δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Σήμερα, τόσους μήνες μετά, αν και πάλι έχουμε τόσα πολλά κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε? Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο θα ξανατονίσω ότι ήμασταν η μοναδική Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση κάποιες άλλες περιφερειακές ενότητες, η Ξάνθη και η Κοζάνη, που αντιμετωπίσαμε έτσι ένα πολύ μεγάλο αριθμό σε ένα καινούριο κορονοϊό για τον οποίο όλη η παγκόσμια κοινότητα είχε, όπως πολύ καλά βλέπαμε και συνεχίζουμε να βλέπουμε, ήταν κάτι το πρωτόγνωρο όσον αφορά τους κώδικες αντιμετώπισης. Η δυσκολία ήταν ότι τότε για τις 15 μέρες στις οποίες εμείς ζητούσαμε επιπλέον μέτρα ήταν ότι ίσως το μέγεθος αυτό που αντιμετωπίζαμε καθημερινά ως Καστοριά δεν είχε γίνει αντιληπτό κάτω στα κεντρικά υπουργεία, στον ΕΟΔΗ, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όμως αυτό ήταν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έχουμε την εμπειρία τόσο από πλευράς του νοσοκομείου, υπάρχουν δομές του κράτους όπως οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που γρήγορα και το έχουν αποδείξει σε κάποιες εστίες κατά την περίοδο κυρίως του καλοκαιριού, όπου δημιουργηθήκαν σε ένα αγροτικό χωριό, κάποιες άλλες περιπτώσεις με το εργοστάσιο. Βλέπουμε ότι έγινε γρήγορα και άμεσα η ιχνηλάτηση των στενών επαφών. Και υπήρχε αυτό που λέμε η καθοδήγηση και η στενή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του νοσοκομείου και της μονάδας του ΕΟΔΗ που προέρχεται κυρία Μπουργανού και από πλευράς του νοσοκομείου τόσο ο πρόεδρος ο κ. Χάτζης όσο και ο διευθύνων γιατρός ο κ. Γούλιος. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και με την αντιπεριφέρεια και το βλέπουμε στην πράξη, δηλαδή εκεί που πήγε κάποιες χρονικές στιγμές να δημιουργηθεί μια μεγάλη αιστεία, υπήρχε άμεση αντιμετώπιση και έχουν ουσιαστικά σβήσει και εκμηδενήσει οι περαιτέρω στενές επαφές όσον αφορά τη συνέχιση των κρουσμάτων. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό όμως έχει να κάνει τώρα με μια φθινοπορεινή περίοδο. Μπαίνουμε στο χειμώνα. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό που λέμε η έξαρση των ιώσεων και δεν πρέπει να μας καθησυχάζει για να μην ζήσουμε στιγμές έτσι που ζήσαμε, επαναλαμβάνω, πριν 5-6 μήνες, όπου συμπολίτες μας αναγκάστηκαν να περιοριστούν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως δυσκολία.
όπου όμως είχαμε και απώλειες συνανθρώπων μας, κυρίως μεγάλης ηλικίας, τους οποίους οφείλουμε οι συμπολίτες μας, εμείς οι νεολαίοι, οι μικρότερες ηλικίες τέλος πάντων, να προστατεύσουμε, γιατί βλέπουμε πολύ καλά ότι η μεγάλη ηλικία όσον αφορά έτσι τη συγκεκριμένη ίωση, ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας. Γι' αυτό και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε πιο προσεκτικοί και να ακούμε τα μέτρα τα οποία επιβάλλει η Ευρωπαϊκή.